Πάμε να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, κυρία Βόζενμπερκ. Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Αλήθεια, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα προφανώς και είναι η υπόθεση Γεωργούλη. Και το πρώτο πράγμα που θέλαμε να σας ρωτήσουμε είναι ότι ακούμε τις τελευταίες 48 ώρες ότι υπήρχαν φήμες εδώ και χρόνια. Φήμες, κουβέντες, ψήθυροι. Εσείς είχατε αντιληφθεί κάτι τέτοιο? Είχαμε ακούσει, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν είχαμε ακούσει αυτή την περίπτωση. Για κάποια σεξουαλική παρενόχληση. Προσέξτε, είναι τελείως διαφορετικές οι καταγγελίες που μπορεί να γίνουν από ένα συνεργάτη ευρωβουλευτή, ναι, γιατί αυτές γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η περίπτωση όμως αυτή καταγγέλθηκε στην αστυνομία, είναι εκτός κοινοβουλίου. Ναι. Καταλάβατε, η συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτή για την, ναι, οποία μιλάμε, της, της κοπέλας που δυστυχώς διέρευσε το όνομά της και τα προσωπικά της δεδομένα, απαράδεκτη αυτή η ενέργεια και αυτό το θέμα. Αλλά λέτε και εσείς, κυρία Βόζενμπερκ, ότι υπήρχαν φήμες και άλλες. Υπήρχε ένας ψήθυρος έντονος, ναι. Αλλά σας λέω, για σεξουαλική παρενόχληση παράδειγμα είχαμε ακούσει εμείς. Ναι. Αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι μια φήμη, εμείς δεν τη δώσαμε κάποια σημασία. Σημασία έχει όταν έρχεται υπόθεση και ζητείται η άρση της ασυλίας οποιοδήποτε βουλευτή. Ναι, αλλά ξέρετε, μας κάνει λίγο εντύπωση πως τελικά, επειδή μας το είπε και η κυρία Σιμακοπούλου ότι κάτι είχε ακουστεί. Ναι. Κάτι υπήρχε, δηλαδή. Κάτι υπήρχε στον νόμο. Τι νομιστικό ήταν? Όχι. Θα σας πω, ακούγεται πολλές φορές όταν καταγγέλλεται, αλλά μέχρι να φτάσει στο κοινοβούλιο να ζητήσει η άρση της ασυλίας και να ψηφιστεί, τότε μόνο λαμβάνει σάρκα και οστά που λέμε. Δηλαδή εξειδικεύεται και κρυμμενοποιείται. Αυτό όμως το οποίο συζητούμε σήμερα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Διότι έχει ιατροδικαστικές εκθέσεις, μιλάμε για μια βαριά κακοποίηση της κοπέλας. Αλλά και μια σεξουαλική παρενόχληση από έναν ευρωβουλευτή. Πάλι σοβαρή υπόθεση είναι. Ναι, είναι, βεβαίως είναι σοβαρή. Είχατε πληροφορηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο ότι υπήρχε κλίση του από τον κύριο Παπαδημούλη, ότι το θέμα εξετάστηκε, ότι έδωσε κάποιες εξηγήσεις ο κύριος Γεωργούλης και προφανέστατα ήταν... Όχι, τίποτα από αυτό. Διότι αυτό, επειδή βρισκόταν στο ανακριτικό στάδιο από την αστυνομία συντακτική δικαιοσύνη, εδώ όπως ξέρετε στο ανακριτικό σκέλος δεν διαρρέει οτιδήποτε, ναι, και έτσι, ναι, πρέπει να γίνεται. Και επομένως δεν είναι γνωστό. Και για κάποιους που εκφράζουν μια απορία γιατί καθυστέρησε 3 χρόνια, μπορώ να σας πω ότι εδώ πάντα καθυστερούν υποθέσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευρωβουλευτή, καλύπτεται από ασυλία, εξετάζεται... Είναι όμως μεγάλο το χρονικό διάστημα. Ναι, δεν αμφιβάλλει κανείς, αλλά είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, δεν είναι η κυρία Βόζενμπερκ? Αν σκεφτείτε, βεβαίως, αλλά αν σκεφτείτε τα 2 χρόνια περίπου της πανδημίας που υποστελεχώθηκαν οι υπηρεσίες σε μεγάλο βαθμό, από τη μια, από την άλλη, σε υποθέσεις, τα ευρήματα είναι περισσότερο ιατροδικαστικά και η μαρτυρία του φερόμενου θύματος. Δεν υπάρχουν μάρτυρες, γιατί αυτές οι καταστάσεις λαμβάνουν χώρο μεταξύ των 2, δράστη και θύματος. Ναι. Επομένως, το αποδεικτικό υλικό για να σταθεροποιηθεί πρέπει να ταυτοποιηθεί ο καταγγελόμενος με τα ευρήματα, μάλιστα, που είναι κυρίως ιατροδικαστικά. Ναι, οι φήμες από ποιον ακούγονταν? Τι εννοείται, ψήθυροι ήταν. Ναι, ψήθυροι. Καθώς ήσασταν στην κουβέντα και συζητάγατε. Είχε ακουστεί σε κουβέντες. Δεν το συζητάγαμε. Ναι. Όπως γίνονται οι φήμες που λες, ας πούμε, κάτι ακούστηκε από εδώ. Αλλά δεν μπορείς αυτό να παραγάγεις, γιατί δεν είναι σοβαρό. Ναι. Άρα, κυρία Βόζενμπερκ, τις τελευταίες 48 ώρες, που μάθαμε και το περιστατικό, που βγήκε η καταγγελία, που μάθαμε και το όνομα της κοπέλας και του κυρίου Γεωργούλη, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται. Οι ίδιοι άνθρωποι που διέσπηραν αυτές τις φήμες, οι ίδιες συζητήσεις, τι λένε τις τελευταίες 48 ώρες? Σοκαρισμένοι δηλώνουν, γιατί κάτι τέτοιο δεν είχε ακουστεί. Η σεξουαλική παρενόχληση που μπορεί να είναι ένα έντονο φλερτ ή ένα άγγιγμα,
μα καταλαβαίνετε, σε, ναι, ναι, σε επίμαχα σημεία, από το βιασμό και την κακοποίηση με βαριές κακώσεις και με νοσοκομιακή περίθαλψη και ιατροδικαστικές εκθέσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ βαριά υπόθεση. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετική. Όλοι σοκαριστήκαμε. Ναι, αλλά και σεξουαλική παρενόχληση. Και το παρενόχληση είναι για κάποιον άνθρωπο. Ναι. Δεν συγκρίνω τα αδικήματα νομικά. Δεν το υποτιμώ. Όχι, όχι, δεν το υποτιμώ. Αλλά η σεξουαλική παρενόχληση, που είναι αξιόπινη πράξη, δεν είναι άσκηση ακραίας βίας. Εδώ μιλάμε για ακραία βία, η κακοποίηση. Είναι τραγικό αυτό δηλαδή, το οποίο φέρεται να έχει τελέσει. Τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι επίκεντρο, ότι ενδέχεται να έχουμε και άλλες δύο ή παραπάνω από μία καταγγελίες, και έχει ακουστεί κάτι τέτοιο? Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό το διάβασα στον τύπο το δικό μας. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχω εγώ προσωπικά τέτοια πληροφόρηση. Mm-hmm. Ωραία. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρία Βόζενμπεργκ, σήμερα είχαμε και την ψήφιση και για τον Φράχτη. Να έχουμε και ένα σχόλιο. Βεβαίως. Για αυτό. Ναι. Ναι, είχαμε την ψήφιση για το Φράχτη, όπου απεδείχθη ότι όσα ισχυρίστηκαν η ΣΥΡΙΖΑ ότι στην επιτροπή αυτή και πρωτοστατούντος του κυρίου Παπαδημούλη, όχι μόνο δεν ανταποκρίνονταν στην αλήθεια, αλλά ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη. Είχε ισχυριστεί, σας θυμίζω, ότι το μισό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στήριξε την τροπολογία Παπαδημούλη, όπως λέγεται. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά αντίθετα σήμερα, στην Ολομέλεια πλέον, καταψηφίστηκε η τροπολογία Παπαδημούλη και υπερψηφίστηκε η ανάλογη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που ταυτίζεται με τη θέση των Ελλήνων, και ήταν και μια φωνή απόλυτα ενωτική. Το Ευρωπαϊκό Κόμμα δηλαδή δεν διασπάστηκε ούτε κάτι ελάχιστο. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Βόζενμπεργκ, μήπως θα πρέπει οι ευρωβουλευτές να διορίζονται τελικά? Να διορίζονται. Μπορείτε, γιατί... με λίστα. Εγώ είμαι αντίθετη σε αυτό και θα σας εξηγήσω το λόγο. Ναι. Είμαι αντίθετη γιατί η εκλογή από τον ελληνικό λαό είναι η απολύτως δημοκρατική επιλογή. Ναι. Εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα... Αν θέλετε λίγο πάρτε το hands free. Τώρα, ναι. Τώρα καλά, χαρά, πολύ καλύτερα. Ναι. Λέω, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι στην επιλογή υποψηφιωτήτων. Διότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να γνωρίζει. Βλέπει ένα πρόσωπο προβεβλημένο, το ψηφίζει. Ναι. Αλλά το θέμα είναι με ποια κριτήρια εκείνοι που καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια βάζουν τις υποψηφιότητες. Ναι, αλλά και εκείνοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν τώρα, κυρία Βόζενμπεργκ. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να γνωρίζει ο καθένας. Δεν αντιλέγω, αλλά αυτό θα συνέβαινε και με τη λίστα. Μάλιστα. Και με τη λίστα θα βάλεις το πρόσωπο του οποίου δεν γνωρίζεις και νομίζεις ότι έχει μια αξιοπιστία. Και ναι, αλλά με τη λίστα είναι υπεύθυνο το κόμμα. Καταλάβατε. Ναι. Και ο πρωθυπουργός. Ναι, ο πρωθυπουργός ή ο αρχηγός του κόμματος. Γιατί τον έχει επιλέξει αυτός. Οπότε, αν θα γίνει κάτι. Αν γίνει κάτι, αν κλέψει κάποιος κάτι, αν αυτό μπερδευτεί. Θα σας αντιλέξω, κύριε Κούτρα, ότι και στην υποβολή της, στην επιλογή της υποψηφιότητας, πάλι ο αρχηγός την επιλέγει. Mm-hmm. Πάλι εκείνος έχει την ευθύνη. Το ότι συμπεριλαμβάνεται ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει πράγματι ότι έχει τέτοια στοιχεία εγκληματικά της προσωπικότητός του. Δηλαδή, και μόνο η λίστα αυτή καθ' αυτή, με τον τρόπο που επιλέγονται οι υποψήφοι, κατά την άποψή μου είναι πολύ ελάχιστη. Ναι, αλλά η επιλογή τώρα που γίνεται κυρίως με βάση ποιος είναι ο πιο διάσημος και ποιος θα φέρει τις περισσότερες ψήφους, ουσιαστικά οδηγεί σε τέτοιες επιλογές. Αν η επιλογή είναι του αρχηγού και πει να στείλουμε, ρε παιδιά, να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο με 20 ανθρώπους οι οποίοι θα είναι από εδώ, από εδώ και από εδώ και από εδώ και ψαγμένοι, γιατί είναι εντελώς προσωπική επιλογή του Πρόεδρου, είναι διορισμός δηλαδή ουσιαστικά στην Ευρωβουλή, θα έχει άλλο ψάξιμο μάλλον, γιατί κάτι γίνεται με τα κόμματα τώρα αυτή τη στιγμή με διαφορετικά αδικήματα. Ο καθένας είναι 4 ευρωβουλευτές, 21 στέλνουμε, έτσι δεν είναι? Οι 4 τους ψάχνει δικαιοσύνη με κάποιο τρόπο. Όχι 4. Πώς? Λέτε 4. Παραπάνω νομίζω. Είναι και ο κύριος Λαγός στη φυλακή. Ναι, σωστά. Μην ξεχνάμε. Ο Λαγός, η Καϊλή, ο Γιωργούλης. Και η ανοιχτή υπόθεση της κυρίας Σπυράκη, που τέλος πάντων θα κλείσει. Αν που λέμε. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Όχι, μα το είπα από την αρχή όμως. Λέμε ότι. Πώς μπερδεύτηκε λίγο το σύστημα εκεί. Από αυτούς όμως που αναφέρετε, τουλάχιστον οι 3 θα ήσαν και με λίστα. Για σκεφτείτε το. Ναι.
Τι να σου πω. Ναι. Θα ήταν ενδεχομένως στις επιλογές του Προέδρου ή του Αρχηγού του Κόμματος. Βέβαια, όπως εδώ θα δείχναμε με το δάχτυλο τον Αρχηγό του Κόμματος και το αντεπιχείρημα θα ήταν αυτό που συζητάμε τώρα, κύριε Βόζενμπεργκ, ότι μα πώς να ξέρω εγώ τι κάνει. Γιατί τώρα ακούσαμε και το. Α, να μην τον ψήφισαν και το κύριο Γιωργούλης έχει πάρει 160 κάτι χιλιάδες σταυρούς. Ναι, γιατί είναι πανελλαδική η ψήφος. Ναι, γιατί είναι πανελλαδική η ψήφος και τον ξέρει όλος ο κόσμος. Άμα ήταν ένας επιστήμονας, ας πούμε, δεν τον ήξερε κανένας. Το αποτέλεσμα θα κατέληγε όμως να εκτίθεται η χώρα από εσφαλμένες επιλογές που δεν έχει ελάχιστη σημασία θα έχει αν τις επιλογές τις έκανε ο ελληνικός λαός ή ο ίδιος που υπέδειξε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Βόζενμπεργκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.